Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Beano's Tuning. Σήμερα σε αυτό το βιντεάκι θα παραδώσω στον Ορφέα το Zip που έφτιαχνα στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο που έφτιαχνα το μοτέρ, κάντε κλικ εδώ πάνω. Το μηχανάκι το έχω μπροστά μου, έτοιμο να το παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Βέβαια δεν θα σας το δείξω ακόμα, γιατί αυτή τη στιγμή περιμένω τον Ορφέα να κάνουμε ένα reveal. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω αν θα του αρέσει. Βέβαια εννοείται ξέρει τι χρώμα θα είναι και τι πράγματα έχει πάρει να του βάλω επάνω. Αλλά όταν τα βάζεις έτσι όλα πάνω και είναι έτοιμο το μηχανάκι, είναι άλλη κατάσταση. Μέχρι και εγώ τα πράγματα που έχει πάρει τα ζηλεύω για το δικό μου το μηχανάκι. Οπότε τώρα περιμένω τον Ορφέα να κάνουμε το reveal και μετά στη συνέχεια θα σας δείξω διάφορα πλάνα από την τοποθέτηση των πλαστικών. Λοιπόν παιδιά, μόλις ήρθε ο Ορφέας. Γεια σου παιδιά. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε τώρα. Έτοιμος. Μετά εγώ από έχω πιο πολύ αγωνία από σένα. Λοιπόν, για έλα πάμε πάνω, σιγά σιγά. Είναι πλημμένο, έτοιμο. Κυκλοφορεί κανονικά, το έχω κάνει και σούζες. Όχι, εντάξει. Για περίμενε. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Πώς σου φαίνεται? Είναι το ίδιο μηχανάκι που είχες? Άλλο πράγμα. Πρώτα απ' όλα καθαρό. Καλά ναι, στα μοντέλια σε όλα. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Γαμάτο. Και γαμώ. Σου πάει, ε! Ευχαριστώ. Δεν μπορώ. Πρέπει να κατέβεις για να το βάλεις. Ναι. Ναι, ναι. Απλά πρόσεχε γιατί δεν ανοίγει πάρα πολύ. Μη σου... έτσι. Ωραίος. Λοιπόν, αυτό είναι το μηχανάκι. Τώρα θα του δείξω δύο πράγματα. Γιατί πλέον έχει γίνει πιο αγωνιστικό σε εισαγωγικά. Θα του δείξω δύο πράγματα πώς να το χρησιμοποιεί και αυτά με το λάδι, γιατί δεν έχουμε βάλει αντλία λαδιού. Και τα λέμε σε λίγο που θα το κάνει και βόλτα ο ίδιος. Πριν το κάνει βόλτα ο Ορφέας, θα σας δείξω μερικά πλάνα από την τοποθέτηση των πλαστικών. Αρχικά τα έβγαλα όλα από τα κουτιά τους και τα τοποθέτησα στο πάτωμα, ώστε να μην ξεχάσω κάποιο κομμάτι κατά την τοποθέτηση. Ξεκίνησα με το μπροστινό φανάρι, μιας και το κοντέρ πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτό μαζί με τη μάσκα του τιμονιού. Οδηγίες για τη σύνδεση των καλωδίων του φαναριού βρήκα σε βίντεο στο YouTube. Τοποθέτησα το φανάρι και μετά τον κουβά της έλας μαζί με την μπαταρία, ώστε να έχω ρεύμα για να δοκιμάσω τα πλασάκια. Σειρά έχει το μπροστινό πλαστικό μαζί με το φτερό της ρόδας. Ταυτόχρονα έβαζα και τα κλιπάκια στις ειδικές θέσεις για να μπορώ να βιδώσω τις βίδες όπου χρειαζόταν. Μετά έβαλα τα μπροστινά πλασάκια. Αυτά τα πλασάκια έχουν ένα καλώδιο για το flash και ένα για το φως θέσεως. Το φως θέσεως συνδέεται στο διακόπτη του κλειδιού. Πάντα κάνω δοκιμή μόλις τα συνδέσω. Καθ' όλη τη διάρκεια τοποθέτησης πλαστικών έκανα κύκλους λειτουργίας στον κινητήρα, ώστε να στρωθεί σωστά. Ο κύκλος λειτουργίας είναι όταν ο κινητήρας είναι αρχικά κρύος, μετά φτάνει στη θερμοκρασία λειτουργίας και μετά ξανακρυώνει. Έτσι κάνω το πρώτο στρώσιμο. Στη συνέχεια έβαλα το πίσω πλαστικό μαζί και τα φλασάκια. Τα πίσω φλασάκια έχουν τρία καλώδια. Ένα για flash, ένα για φως θέσεως και ένα για το stop. Τέλος, έκανα ένα πολύ καλό πλύσιμο για να είναι γυαλιστερό όπως πρέπει.
Ωρα το εργαλείο. Έτοιμος ο δικός σου να πάει βόλτα. Μου είπε άμα δεν του αρέσει θα το φέρει πίσω. Ε, κάνε μια βόλτα και φέρ' το να το δούμε. Σου κόψε τη φορά τώρα ο δικός σου. Ε. Ορφέα, πώς σου φαίνεται το πολύ εργαλείο. Καλό το project. Το έκανε και βόλτα. Τούμπαν. Πάει καλά, ε. Βασικά θα λειτουργεί. Έχει μια διαφορά σε σχέση με πριν. Εγώ είπα και πριν ότι εντάξει, τα πλαστικά τα σπάνε, τα φλασάκια τα σπάνε. Και γενικά είναι όλο καινούργιο και το μοτέρ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό με το LED απλά το εξυγχρονίζει το μηχανάκι. Το κάνει σύγχρονο τελείως. Και γαμώ. Οπότε, παιδιά, θα κλείσουμε αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ τον Ορφέα που... Εγώ ευχαριστώ. που με εμπιστεύτηκε, γιατί έχει δώσει αρκετά χρήματα. Σκέφτομαι να κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι μετά το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, κάπου εκεί, γιατί τώρα θα πάω διακοπές. Θα κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι, να πάρουμε και αυτό το Jeep του Ορφέα και το δικό μου το Jeep, να κάνουμε έτσι διάφορα πλανάκια, κάμια σουζίτσα και τέτοια. Εννοείται. Γελάμε εννοείται. Τώρα. Σε ασφαλές περιβάλλον με κράνος, μην το ξεχνάτε αυτό. Και να κάτσουμε να συζητήσουμε γενικά με τον Ορφέα περί αυτής της κατασκευής εδώ και πώς του ήρθε να το φτιάξει. Αυτά. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, πάρτε ένα μπλουζάκι ή καπελάκι αυτά. Μια εγγραφή στο κανάλι και ό,τι απορίες έχετε στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram ή γράψτε σχόλιο και τα λέμε yes. Μετά. Bye.